Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή 6 του Σεπτέμβρη, 13 λεπτάκια μετά τις 2. Γιώργος Παναγιωτίδης, Γιώργος Μπαϊράμης και Χρήστος Γιουβάνογλου στα μικρόφωνα. Καλώς ήρθες, Γιώργο Μπαϊράμη. Καλώς ορίζουμε, Γιώργο Μπαϊράμη που επέστρεψε. Δεν μαύρισε πολύ όμως. Εντάξει, για λίγο πήγα. Το Σεπτέμβρη δεν μαυρίζει, Ήταν λίγο γι' αυτό. Δεν αρκούσε για να μαυρίσω κανονικά. Εντάξει, γεμίσαμε λίγο τις μπαταρίες μας και γυρνάμε δυναμικά. Επιστρέφουμε με Γιώργο Μπαϊράμη λοιπόν σήμερα, μετά τη χθεσινή ημέρα που είχε πολλά και ωραία, όχι και τόσο ωραία, με τα παιχνίδια της Εθνικής στο μπάσκετ και της Εθνικής στο ποδόσφαιρο. Έχουμε να πούμε πολλά μέχρι και τις 3, πριν δώσουμε σκητάλη στο Εγκρός Αγόρα με το πέναλτι που και εκεί θα ακούσετε πολλά για την Εθνική σίγουρα. Να τα πιάσουμε με τη σειρά όμως, Γιώργο και Χρήστο. Έτσι. Χρήστο και Γιώργο. Να ξεκινήσουμε, θα πούμε και για ΠΑΟΚ και για Άρη κατά τα τελευταία νέα, ό,τι συμβαίνει. Ο Άρης εκεί φιλικό στις 6 σήμερα. Με τον θα τα ακούσετε εδώ από τον Λίμπερο, από τον Νίκο Παπαδόπουλο που θα είναι και στο γήπεδο του Μακεδονικού. Έτσι. Θα είναι ευκαιρία για δοκιμές. Υπάρχει φυσικά ανοιχτό και το θέμα του προπονητή. Οι επαφές του Άγγελο Χαριστέ στην Ισπανία που αναμένεται να δούμε τι θα βγάλουν και όλα τα υπόλοιπα. Συγγνώμη, να ξεκινήσουμε με εθνική όμως, με μπάσκετ ή με ποδόσφαιρο προτιμάτε. Να το πάρουμε χρονικά. Πάμε στο μπάσκετ. Και όχι μόνο χρονικά, θα πάρουμε και το καλό να πάμε με την επιτυχία. Επιτυχία. Θα φανεί αν είναι. Επιτυχία από το αποτέλεσμα. Ναι, το αυτονόητο και πάλι με το ζόρι. Το ζόρι αυτό. Βάλαμε πολλούς πόντους, φτάσαμε εκατοστάρα, αλλά στην άμυνα που είναι το δυνατό μας όπλο θεωρητικά. 97 πόντους από τη Νέα Ζηλανδία. 97 πόντους από τη Νέα Ζηλανδία. Εντάξει. Και ήμασταν μέχρι το τέλος, μέχρι τα τελευταία λεπτά, με αγωνία. Ναι. Για να κερδίσουμε τη Νέα Ζηλανδία και να πάρουμε την πρόκριση. Βρέθηκαν φυσικά και οι Νεοζηλανδοί στην καλή του μέρα στα σουτ. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό στο μπάσκετ. Είδαμε όλα τα σουτ μπαίνανε. Ο άλλος έγινε Χάρντεν, πώς το λέγανε. Τον ο Webster, ο Webster. Ναι, αν είναι δυνατόν, δηλαδή όλα έμπαιναν μέσα. Πρέπει να βρεθείς και στη μέρα σου για να μπαίνουν τα σουτ. Εμείς δεν βρεθήκαμε και θυμάσαι, σας το είχα πει ότι αν η Ελλάδα δεν βάζει τα σουτ, είναι καταδικασμένη. Δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν μπαίνουν τα σουτ. Και όντως είμαστε πάρα πολύ άστοχοι στα τελευταία παιχνίδια. Γι' αυτό χάσαμε και την Βραζιλία. Γι' αυτό δυσκολευτήκαμε και με την Νέα Ζηλανδία. Φυσικά έχουμε καλύτερη ομάδα από τους Νέους Ζηλανδούς. Και γι' αυτό κερδίσαμε. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Θα έρθουν και πιο δύσκολα παιχνίδια. Αρχίζει μέσα από το παιχνίδι το αυριανό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί νομίζω ότι θα παίξει ρόλο η άμυνα, η δική μας άμυνα. Γιατί οι Αμερικανοί σίγουρα δεν θα παίξουν την τόσο σκληρή άμυνα που θα παίξουμε εμείς. Θεωρητικά. Θεωρητικά δεν θα πάνε σε ζώνη. Θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε και περισσότερο στο καλάθι. Έτσι. Και με τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος θεωρώ πως θα βρει περισσότερους χώρους σε αυτό το παιχνίδι. Λόγω ότι οι Αμερικανοί δεν γνωρίζουν να παίζουν άμυνα. Είναι γνωστό αυτό. Τόσο καλή άμυνα. Δεν δίνουν βαρύτητα εκεί. Δεν δίνουν βαρύτητα εκεί και φυσικά εννοείται θα παίξει ρόλο και πόσο καλή θα είμαστε στα σουτ. Εννοείται θα αυτό. Το πάρει και λίγο πεισματικά, λέει το Γιάννης. Αύριο. Ναι, και από χθες το πήρε. Από το χθεσινό παιχνίδι. Είχε μπει πολύ φουριόζος και αποφασισμένος. Από τους 24 ή 11 που έβαλε με φωλές, βέβαια. Δεν έχει σημασία και αυτοί πόντοι είναι. Για να... Μετρά, ναι. Κοίταξε, για να βάλει τους πόντους από, από τη βολή σημαίνει ότι έκανε κάποιες προσπάθειες και του έγινε φάουλ. Δεν τις πήρε. Δεν χαρίστηκαν. Πήρε πολλές προσπάθειες πάνω του. Είχε και 10 rebound, δεν κάνω λάθος. Ναι. Και 6 assist. Αύριο θα βρει πιο πολλούς χώρους σε ένα πιο γνώριμο έτσι, περιβάλλον για αυτόν με τους Αμερικανούς. Νομίζω θα είναι καλύτερος. Πολύ καλύτερος αύριο. Οι Αμερικανοί δεν παίζει και ο καλύτερος παίχτης. Νομίζω ο Tatum. Ο παίχτης των Boston Celtics. Είναι πρόβλημα για αυτούς. Βέβαια, αν βρεθούν αυτοί στην καλή τους μέρα, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο σου καλή άμυνα και αν παίξεις. Γιατί το σουτ μπορεί να σε σκοτώσουν. Βέβαια. Και όχι μόνο από το σουτ. Και γενικά με τα αθλητικά τους προσόντα. Αλλά νομίζω μπορούμε να έχουμε ελπίδες. Αύριο 3.30 το παιχνίδι και καπάκι μετά, όχι καπάκι, δύο μέρες μετά την Δευτέρα στις 11.30 το πρωί είναι το Τσεχία-Ελλάδα που βέβαια αν χάσουμε αύριο μπορεί λίγες οι πιθανότητες. Ακούς. Έχουμε πάλι, θα πρέπει... υπάρχει σενάριο που μας δίνει την πρόκριση με μία νίκη εμένα τους Τσέχους, αλλά θα πρέπει να κερδίσουν οι Τσέχοι τους Βραζιλιάνους. Ναι, αν οι Βραζιλιάνοι όντως κερδίσουν τους Τσέχους που δεν είναι απίθανο και εμείς που χάσουμε από τους Αμερικανούς τελειώνουν όλα από αύριο. Λοιπόν, για να τα πούμε πιο ξεκάθαρα. Είμαστε δύσκολα πάντως, όπως ναι, και να ναι, έχει. Ναι. Και αυτό γιατί φταίει ο άλλος από εδώ πέρα που έλεγε. Ναι, δεν βλέπω τίποτα. Αυτό είναι η νοοτροπία του Έλληνα. Στον τελικό λέει θα είμαστε με την Αμερική. Και χθες τα ίδια έλεγε. Τα ίδια έλεγε. Νέα Ζηλανδία και κάπου στο τέλος και άρχισαν να το θυμάμαι. Λες τώρα να γίνει καμιά στραβή. Όχι, ρε φίλε, 2-2. Την ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι με τη Βραζιλία, θυμάστε τι είχε πει. Πάμε, εντάξει, δεν τους βλέπουμε, έχουμε φτάσει στον τελικό. Είναι άλλη μέρα εδώ που τον ξεφώνησα. Αν είναι δυνατόν. Και χάσαμε. Βραζιλία-Τσεχία παίζουν αύριο στις 11.30. Οπότε θα γνωρίζουμε αν μας παίρνει να ετηθούμε από τις ΗΠΑ. Σωστό αυτό. Δεν τους βλέπω τους Αμερικάνους καν.
Εντάξει, πάει. Δεν τους βλέπω. Καταδικαστήκαμε. Δεν τους βλέπω. Σαραντάρα στο κεφάλι. Λοιπόν, αύριο έχει Βραζιλία Τσεχία 11.30. Ηνωμένες Πολιτείες Ελλάδας 3.30. Οπότε μας βολεύει αυτό γιατί θα ξέρουμε αν μας παίρνει να ετηθούμε θα έχουμε ίσως λιγότερο άγχος. Αν οι Βραζιλιάνοι κερδίσουν τους Τσέχους, πλέον πάμε μόνο για 2-2. Δεν τρομάζουν οι Βραζιλιάνοι πάντως, άσχετα που χάσαμε. Ναι. Νομίζω πως οι Τσέχοι μπορούν να τους κερδίσουν. Και από ό,τι έχω δει, δεν υπάρχει σύνθεση της Τσεχίας ο Βέσελη. Νομίζω απουσιάζει από την εθνική. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Βέσελη ο καλύτερος παίχτης, έτσι. Ναι. Και τη Δευτέρα έχει Τσεχία Ελλάδα σε 11.30 και Ηνωμένες Πολιτείες Βραζιλία στις 3.30. Αυτή τη στιγμή. Ναι, για, άμα αναρωτιούνται μερικοί γιατί είναι τόσο νωρίς τα παιχνίδια ναι, ώρα Ελλάδας. Είναι 5 ώρες μπροστά η Κίνα. Οπότε για αυτούς είναι βράδυ. Είναι απόγευμα προς βράδυ. Γι' αυτό γίνονται τα παιχνίδια. Τώρα στον όμιλο. Η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν από 3 νίκες και καμία ήττα. Είναι στο 3-0. Ελλάδα και Τσεχία είναι στο 2-1. Γι' αυτό λέμε ότι. Ακριβώς, θα παίξουν όλο και οι διαφορές. Ναι. Όλα. Και ίσως να μην μας φτάσουν ακόμη και οι δύο νίκες. Σωστά. Στην τριπλή ισοβαθμία θα παίξουν όλο οι διαφορές. Όλα τα σενάρια που έχουν βγει είναι εφικτά. Όλα. Ναι, όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και με τις δύο νίκες. Μπορούμε να αποκλειστούμε και δεν θα είναι απίθανο με το συνδυασμό αυτού των αποτελεσμάτων. Και οπότε θα παίξουν διαφορά πάρα πολύ και το average αυτό που θα γίνει από τα παιχνίδια. Σήμερα οι Σέρβοι συνέχισαν με νίκη. Εντάξει, οι Σέρβοι νομίζω πως είναι το διαφαλουνί και το φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου. Εγώ δεν βλέπω την Αμερική ως φαβορί. Τη Σερβία βλέπω ως πρώτο φαβορί. Νομίζω δεν παίζονται οι Σέρβοι. Και... έκαναν επίδειξη δύναμης για ακόμα μια φορά σήμερα στο παιχνίδι του Puerto Rico. Νομίζω τους έριξαν 50 ή 45 πόντους διαφορά. Κάτι τέτοιο. Ναι, και τώρα στις 3.30 έχει το Ισπανία-Ιταλία το ντέρμπι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λόγικα, κάποιος κερδίσει θα περάσει και στην επόμενη φάση. Ναι. Μαζί με τους Σέρβους. Οι Σέρβοι θα φτάσουν εύκολα μέχρι το τέλος. Έχουν λοιπόν... πάρα πολύ καλή ομάδα, αθλητικά κορμιά. Είναι τρομεροί. Ναι. Και λείπει και ο Τεόντοβιτς. Γι' αυτό είναι το σημαντικά. Φανταστείτε να είχαν γι' αυτόν. Σωστό. Οπότε αύριο τα σπουδαία για εμάς. Έτσι, αύριο το μεγάλο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3.30 το μεσημέρι. Εκεί όπου περιμένουμε να δούμε, θα είναι έκπληξη αν κερδίσει η Ελλάδα ή λες θα το παίξουμε. Δεν νομίζω πως θα είναι τόσο μεγάλη έκπληξη. Μετά από αυτό που είδαμε για τους Τούρκους. Θα γίνει το όρος μεγάλο αν κερδίσουμε φυσικά. Οι Τούρκοι το άγγιξαν και τελικά αποκλείστηκαν χάνοντας μετά. Αυτό, ναι. Είδες πως θα φέρνει, ναι. Έτσι είναι ο αθλητισμός, τι να κάνεις. Που έπρεπε να κερδίσουν οι Τούρκοι τους Αμερικανούς. Ναι, αυτοκτόνησαν μόνοι τους. Χάσανε τις βολές στο τέλος. Ναι. Όπως και για τους Βραζιλιάνους όταν αυτοκτονίαν χάναν από την Ελλάδα, έτσι πως εξελίχθηκε το μάτσο τέλος. Με τις τρεις βολές που κερδίσαμε. Φτάσαμε στο 17. Ναι, θέλω να σου πω έτσι πως εξελίχθηκε στο τέλος που έπρεπε να κάνουν ένα απλό φάουλ και έδωσε τρεις βολές ο άλλος. Ήταν δώρο εκείνο. Αυτό σου λέω. Θα ήταν πολύ κακό. Και το αντιαθλητικό που έγινε. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί βάλαμε 5 πόντους. Νομίζω, τρίποντο του Πρίντεζη και δύο βολές. Σωστά, σωστά, ναι. Λοιπόν, αυτά οπότε με το παγκόσμιο. Εντάξει, πάντως ένα παγκόσμιο κύπελο πολύ ενδιαφέρον και αποτυπώνεται αυτό και στις εξέδρες που είναι γεμάτες σε κάθε παιχνίδι. Ναι, έχει πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Και έχει Έλληνες σε κάθε μάτσα, έχει 30, πώς ναι, είναι. 20-30. Από ό,τι είχα διαβάσει είχαν εξαντληθεί τα παιχνίδια για την... Τα εισιτήρια για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας από τους Έλληνες, αυτά που δικαιώτουσαν. Ναι, και όλοι οι Κινέζοι είναι με τον Ντοκούμπο, πάντως. Ναι, εννοείται, ναι. Αυτό. MVP, το MVP. Φωνάζουν, MVP, MVP. Κάθε φορά που παίρνει την μπάλα είναι. Το πιο εμπορικό όνομα. Ούτε οι Αμερικανοί έχουν τόσο εμπορικό όνομα. Ναι, ναι. Δεν έχουν σύνδεση του τόσο εμπορικό όνομα όσο ο Ντοκούμπο. Πάντως φάνηκε ότι αυτή η αλλαγή της FIBA να πάει σε μοντέλο προκριματικό κτλ. Βοήθησε εν τέλει. Από ό,τι αποτυπώνεται στο νέο μοντέλο και τη τελευταία. Και της τελικής φάσης που υπάρχουν 32 ομάδες, μοντέλο ποδοσφαιρικό. Νομίζω ότι μας αρέσει τον κόσμο. Εντάξει, βέβαια θα μου πει κάποιος ότι η Κίνα είναι μια μεγάλη αγορά μπασκετική πλέον. Πολλοί πάνε στην Κίνα, καταφεύγουν μεγάλοι παίχτες. Υπάρχουν ακριβά συμβόλαια. Αλλά και είναι και περισσότεροι από κάθε άλλη χώρα. Εμείς έχουμε τον Μπουρούση εκεί. Ο Μπουρούσης γύρισε. Πήγε στην. Ναι, του... πέρασε από Κατσικάρι, εκεί. Στην Γκραν Κανάρια νομίζω. Ναι. Πέρασε όμως από εκεί. Ναι, πρόσφατα. Και άλλοι πολύ μεγάλοι παίχτες καταφεύγουν εκεί. Νομίζω ο Ουντό παίζει εκεί, ο παίχτης που έπαιζε σε Φενέρ, MVP στην Ευρωλίγκα κάποτε, πριν δύο χρόνια. Παιχτάρ. Ναι, πολύ καλός παίχτης. Νιγηριανός αυτός. Εντάξει, μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Να, αυτό το παιχνίδι είναι άδειες οι κερκίδες. Πρώτο παιχνίδι που δεν έχει πολύ κόσμο. 90-47. Αλλά αυτό τώρα το λέω σε σχέση με άλλα με τον μπάσκετ. Με άλλα με τον μπάσκετ. Και τελευταίο το με τον μπάσκετ της Ισπανίας το 2014 που ήταν άδειες οι εξέδρες. Ναι. Έβλεπες παιχνίδια για τη φάση των νοκάουτ και ήταν άδεια τα γήπεδα. Όντως. Λοιπόν... Το επόμενο μου το μπάσκετ να πούμε θα γίνει σε τρεις χώρες, στις Φιλιππίνες, στην Ινδονησία και στην Ιαπωνία.
Πιο μακριά δεν έχουν την επόμενη φορά. Εκεί θα γίνουν το επόμενο μου το μπάσκετ. Εντάξει, τρεις χώρες οι οποίες δεν είναι γνωστές για το μπάσκετ. Γιατί... Ειδικά οι Φιλιππίνες νομίζω διασύρθηκαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Τώρα, Ινδονησία δεν ξέρω τι έχει να επιδείξει. Μπασκετομάνες μαζί με τις Μπαχάμες. Δεν είναι. Τώρα για την Ινδονησία δεν γνωρίζω τι έχει να επιδείξει. Θα το ψάξουμε. Αλλά για να έχουν πάρει μου τον μπάσκετ κάτι ετοιμάζουν, ξέρω εγώ. Εντάξει, και η Ιαπωνία από ό,τι είδαμε, ούτε αυτή είναι κάποιο φόβητρο. Μόνο για να δεν έχουν μπασκετική παιδεία κτλ. Ναι. Δεν είναι μεγαλωμένοι με αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορείς να ξεχωρίζεις τους Ιαπωνέζους μεταξύ τους. Είναι σαν τους Κινέζους. Εντάξει. Και για την Κίνα, μιας που έπιασε και το θέμα της Κίνας, ούτε αυτή εντυπωσίασε ως διοργανώτρια. Νομίζω ότι η τελευταία καλύτερη ομάδα των Κινέζων ήταν το 8 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Τότε που είχαν φτάσει και μέχρι την οκτάδα. Από εκεί και πέρα, τίποτα. Τώρα για να αποκλειστεί σε όμιλο με Πολωνία, Βενεζουέλα και κτή ελεφαντοστού, καταλαβαίνει σε τι επίπεδο βρίσκεται. Ναι. Που τα λέγαμε την κλήρωση, ότι πώς έγινε εκείνα να κληρώθηκε με αυτές τις ομάδες. Και πάλι δεν κατάφερε. Και πάλι έξω από την που οι Πολωνοί δεν είναι κακή ομάδα, από ό,τι φάνηκε. Κέρδισαν σήμερα, νομίζω, τους Ρώσους. Και το συγκλονιστικό απρόπτου θα βρίσκεται και στην οκτάδα η Πολωνία. Πολύ δυναμική η Πολωνία. Και στο ποδόσφαιρο, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται να λυπώσει στις μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά βλέπουμε και στον μπάσκετ σιγά-σιγά. Δίνεις πάσα τώρα, να περάσουμε στα ποδοσφαιρικά σιγά-σιγά. Ναι, 79-4 κέρδισαν σήμερα τους Ρώσους. Οι οποίοι από τους Ρώσους αποσιάζει το μεγάλο αστέρι, ο Σβέντ. Ναι. Να περάσουμε στα ποδοσφαιρικά λοιπόν. Ναι. Mm-hmm. Μιας και τα είπαμε για το παγκόσμιο στο μπάσκετ και φυσικά αύριο είναι το μεγάλο μάτς που θα μας δώσει περισσότερη τροφή για συζήτηση. Να δούμε ποια θα είναι η εμφάνιση εθνικής εκεί απέναντι στις ΗΠΑ. Mm-hmm. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ποδόσφαιρο θα πρέπει να επικεντρωθούμε νομίζω περισσότερο τι έγινε στα υπόλοιπα μάτς παρά στο δικό μας. Γιατί μας πιάνει θλίψη. Είναι ωραία κουβέντα εθνική. Μας πιάνει θλίψη με αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζω. Ένα ωραίο επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ. Αν βάζαμε ένα τίτλο εδώ πέρα θα ήταν νομίζω ύπνος. Εγώ έτσι το έλεγα. Εγώ που γενικά είμαι φανατικός εθνικής. Είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο εχθές και την φάση την τελευταία του πρώτου ημίχρονου εκεί που θα δεχόμασταν τον γκολ από το φάουλ που έκανε την επέμβαση ο Μπάρκας. Που ήταν offside. Ήταν offside τελικά. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ αυτή την επέμβαση είδα και μετά έληξε. Βλέποντας το δεύτερο ημίχρονο, άφησα το παιχνίδι και έπιασα το κινητό μου. Πραγματικά δεν μπορούσα να δω άλλο. Κουραστική. Ναι, δηλαδή. Κουραστική. Απορώ γιατί κάνω προπονήσεις. Πηγαίνετε, κατευθείαν μαζευτείτε και πάντε παίξτε. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι. Μα δεν βγάζουν κάποιον συνδυασμό κάτι. Δεν... Όπου βρούνε. Εδώ όπου ο άλλος βγαίνει και λέει ο Τωροσίδης και... ότι δεν περιμένω να παίξω. Δηλαδή και αυτό το με τις επιλογές που γίνονται. Μου αφήνεις έξω τον Ζέκα, μου αφήνεις έξω τον Σάμαρη. Εντάξει, μπορεί να μην είναι το παιχταράδες, να μην είναι μπασινάς. Στα προηγούμενα παιχνίδια ο Ζέκα ήταν ο μόνος που πάλευε. Είναι καλύτερη και με την Αρμενία και με την Ιταλία που είμαστε... φάγαμε τις τριάρες, ήταν ο μόνος που έτρεχε και πάλευε ο Ζέκα. Νομίζω πως είμαστε η μοναδική χώρα παγκοσμίως που δεν βάζουμε τους καλύτερους παίκτες να παίζουν μέσα. Εγώ αυτό πιστεύω. Εντάξει, οι επιλογές δείχνουν άλλα πράγματα από χθες. Ωραία, καλό που ξεκίνησε με τον. Πού το μεταξύ το βλέπεις, τον Μαριάνοβιτς. Τέτοια σχήμια δεν έχω ξαναδεί. Τρομερό. Αν το δεις από κοντά, τον είδες. Για σε εμείς, για σε Μάκη. Όχι, νομίζω είναι. Πολύ καλύτερος ο για σε εμείς. Τέλος πάντων. Τι λέγαμε. Λέγαμε για τις επιλογές. Τις επιλογές. Τώρα, ο Βρουσάκης. Ο Βρουσάκης, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί το παιδί να είναι τίμιο. Τον Κολοβό τον είδε άραγε το περασμένο Σάββατο στο Παναθηναϊκό Σόφι. Μάλλον δεν βλέπω τα παιχνίδια καινούριου σου. Γιατί χθες ο Κολοβός έκανε κανένα κοντρόλ. Και δεν το θυμάμαι. Αυτό λέω, τον είδε για την εμφάνιση που έκανε το Σάββατο. Ο Παναθηναϊκός Σόφι το είδε για να βάλει τον Κολοβό χθες. Γιατί τον Τωροσίδη πού είδε και τον έβαλε μέσα. Δεν έχει παίξει Τωροσίδη φέτος με τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε παίκτη Βρουσάη πάντως. Άντε, τον Βρουσάη το γνωρίζαμε σαν ποδοσφαιριστή. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα ότι υπάρχει παίκτη Παυλίδης. Και δεν ήξερα ότι τον έχει στην αποστολή. Ούτε εγώ ήξερα και τον Βρουσάη. Τον Παυλίδη τον ήξερα γιατί είναι Σαλονικιός, παίζει στη Βίλεμ. Ναι, είναι Σαλονικιός. Δεν ήξερα ότι ο Βρουσάη είναι επίσης παίζει στη Βίλεμ. Βλέπεις μέσα. Έπαθα πλάκα. Εντάξει, που μπορεί το παλικάρι να πάλεψε λίγο να έκανε. Α, είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό ο Βρουσάη. Γι' αυτό δεν έπαιξε. Α, ναι. Α, δεν το ήξερα εγώ. Αδιάβαστος. Ναι. Εντάξει, τώρα όταν βλέπεις ότι υπάρχουν μέσα στην. Και πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, έτσι. Ο μάνατζερ που λέει ο Χρήστος Χιώσης. Τι υπονοείτε δηλαδή ότι. Τίποτα καλό. Προσπαθείτε να παίξετε τα παιδιά μέσα. Εμείς τα σημειώνουμε. Όσο η εθνική συνεχίζει αυτή την κατάσταση και όσο δεν αλλάζουν ριζικά πράγματα και το ότι άλλαξε ο προπονητής και έφυγε ο Άγγελος Αναστιάδης. Δεν θα αλλάξει. Όχι ότι περιμέναμε χθες να αλλάξει εικόνα με την αλλαγή προπονητή. Έτσι, προφανώς δεν μπορεί ένας καινούριος προπονητής, ειδικά σε εθνική ομάδα, από το πρώτο επόμενο παιχνίδι να αλλάξει την εικόνα.
Ακόμα αλλά... και ένας καινούργιος προπονητής που έρχεται σε μια ομάδα, σε ένα σύλλογο, του λένε ότι ξέρεις τι, αυτοί παίζουν συνήθως. Έχει δει ένα βίντεο κάτι. Τον Τωροσίδη πώς τον έβαλε μέσα. Ναι, ή τον Βρουσάιερ. Είναι... Πλάκα κάνουμε. Είχε τον Μπακάκι έξω, ο οποίος τώρα τελευταία είναι ανεβασμένος ο άνθρωπος. Γιατί ο Γιαννούλης... ο Γιαννούλης αριστερά. Εντάξει, ο Σταφυλίδης έχει μια αλφα εμπειρία παραπάνω, αλλά ο Γιαννούλης προέρχεται πολύ καλά παιχνίδια. Το θέμα είναι ότι όσο εθνική συνεχίζει να. Να έχει αυτό το καθεστώς, γενικότερα να εξακολουθεί να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση τριγύρω της, όχι μόνο στον προπονητή και στους παίκτες. Γενικότερα όλο το οικοδόμημα που έχει την ναι. ομάδα, όσο συνεχίζει με αυτή τη ρότα, νομίζω ότι θα πηγαίνει έτσι από το ακόμα στο χειρότερο, θα βολοδέρνει στα προκριματικά, θα θυμίσει παλιότερες δεκαετίες που δεν είχαμε και ταλέντο. Τώρα έχουμε και ταλέντο. Τώρα έχεις δύο κεντρικούς αμυντικούς που είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Εγώ αυτούς λυπάμαι. Δεν μπορεί να έχει αυτή την εικόνα. Ας πω την αλήθεια, εγώ αυτούς λυπάμαι. Αυτό, γιατί αυτοί συνεννούν σε αυτήν την κατάσταση. Τα ξέχασες τι έκανε ο Παπασταθόπουλος. Τι εννοεί συνεννούν. Τα ξέχασες. Ποιος τον έφαγε τον Αναστασιάδη, εγώ τον έφαγα. Δεν είναι το έφαγε τον Αναστασιάδη. Έφαγε ο Παπασταθόπουλος τον Αναστασιάδη. Ότι θέλουν να κάνουν ο Παπασταθόπουλος, ο Μανουλάς και τον Ρωσίδη. Φάγανε τον Άγγελο. Ότι θέλουν να κάνουν κουμάντους από διτήρια. Όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή όσο υπήρχε ο Σάντος, γιατί δεν κάναν κουμάντο αυτοί οι τρεις παίχτες. Γιατί ο Σάντος ήταν προπονητή. Ωραία, δεν μπορεί να επιβάλλει την άποψη του Αναστασιάδη. Πρέπει να βρει έναν άνθρωπο σαν τον Σάντος, είτε θα είναι προπονητή είτε τεχνικό διευθυντή. Που να επιβάλλει την τάξη με κάθε κόστος. Να σου θυμίσω ότι έτσι. Ο Σάντος. Είχε προσωπικότητες και τότε η εθνική. Να σου θυμίσω ότι ο Σάντος πήγε να πάρει πρωτάθλημα. Μα τώρα δεν έχει προσωπικότητες, αυτό είναι το θέμα. Τώρα δεν να έχει σου θυμίσω ότι ο Σάντος πήγε να πάρει πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ έχοντας πέντε τρελούς στην ίδια δεκάδα. Γκαρσία, Μουσλίμοβιτ, Τσιρίλο, Φιλωμένο. Με κάνεις πλάκα. Μίστερ Φερνάντο Σάντος, τι να λέμε τώρα. Ποιο φάντεσιπ και ποιο. Και πού είναι όλοι αυτοί που κράζαν τον Σάντος γιατί λέει κερδίζαμε ένα 0 του Λεχτενστάιν. Ναι. Κάτσε να, αλλά... τώρα από τη Φιλανδία που παίζει μέσα με τον Καμάρα. Με τον Καμάρα. Τι παιχτάρα αυτός Καμάρα. Ναι, παιχτάρα. Οι Φιλανδοί χθες δεν έκαναν τίποτα τρελό, τίποτα εντυπωσιακό. Ήταν απλά μια ομάδα που ήξερε μέσα στο γήπεδο. Παιδιά, τώρα ότι στο είχε πάθος, Φιλανδία. Ήθελε Φιλανδία. Νίκη, ήξερε ότι θέλει να πάρει την νίκη και την πήρε χωρίς να εντυπωσιάσει τίποτα σπουδαίο. Από αυτήν την ομάδα έχασε. Απέναντι. Γιατί εσύ δεν ήξερε καν. Δεν είχε πάθος, δεν είχε αγωνιστικό πλάνο, δεν είχε τίποτα. Πλάνο, δεν σαν να μαζεύει έτσι να μαζεύει μια παρέα. Σαν να πήγα εγώ με τον Γιώργο. Γι' αυτό σου είπα εσύ. Γιατί μαζεύονται να κάνουν προπόνηση αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή στην προπόνηση τι λένε μεταξύ του. Κάποια κομπίνα, κάτι, σε ένα corner, τίποτα. Βγαίνουμε στο. Πότε, τρώμε τον γκολ σε 70 κάτι. Βγαίνουμε 3 εναντίον 3 μπροστά. Λέω τώρα εδώ πέρα κάτι θα γίνει. Από τα αριστερά νομίζω ο Πέλκας ήταν μόνος του. Και ο Μπουχαλάκης πάει να περάσει τον παίκτη τον αμυντικό. Ναι, ναι. Δεν ξέρω Μπουχαλάκη. Αν ακούσατε τις δηλώσεις του Τωροσίδη μετά το παιχνίδι. Ναι. Που μίλησε και στα δύο κανάλια που μετέταν το μάτς και στην Κοσμοτέ και στο Open. Είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Σε κάποια διαφωνώ με την άποψή του. Το ότι έχει αλλάξει η γενιά, έχει περάσει μια επιτυχημένη δεκαετία για την εθνική και τώρα πλέον πρέπει να δεχτούμε ότι αυτοί είμαστε ποδοσφαιρικά. Ναι, μεν αυτοί είμαστε ποδοσφαιρικά γιατί αυτό το κακό πρωτάθλημα έχουμε, αλλά εγώ διαφωνώ ότι το ταλέντο υπάρχει μεγαλύτερο από προηγούμενα χρόνια στην εθνική. Σαν παίκτες, σαν υλικό. Εννοείται πως υπάρχει. Δεν μπορεί να δεχόμαστε να έχουμε αυτήν την εικόνα. Οι Φιλανδοί δηλαδή τι έχουν καλύτερο, μάλλον καλύτερο. Αυτό δεν λέμε τώρα το ποια Φιλανδία απλά. Του έχουμε κάνει όλου μάγκε τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει ο Τωροσίδης, όχι οποιοδήποτε παίκτη. Ένα νεαρό Βρουσάι, α πούμε, και να λέει δεν περίμενα να παίξω. Δηλαδή δεν γίνεται πουθενά αυτά, εντάξει. Δεν είναι ποδοσφαιρικά εγκλήματα που τα πληρώνει η δίκαιη εθνική. Πάμε στο break και να επιστρέψουμε. Έχουμε κι άλλο να πούμε. Και για τα υπόλοιπα παιχνίδια των προκριματικών που είχε χθες. Πάμε στο διάλειμμα και πάμε ερχόμαστε. Ο Λίμπερο παντού, στο Λίμπερο 107,4. Ένα 20 λεπτό ακόμη θα είμαστε παρεούλα. Πριν πάμε να δώσουμε σκητάλη στο Γιώργο Ζαγόρα με το πέναλτι. Το πέναλτι του Πούγκη πάντως χθες μας έστειλε στην γωνία και όπως φαίνεται μας στερεί. Τις ελπίδες, όχι τη συμμετοχή, γιατί και να κερδίζαμε δεν την είχαμε σίγουρη, αλλά τουλάχιστον θα είχαμε ελπίδα να παλέψουμε μέχρι τέλους. Τώρα νομίζω ότι. Μα θα ήμασταν 2 βαθμούς πίσω από τη Φιλανδία, που θα ήταν δεύτερη όπως και να έχει, και θα τους είχαμε τελευταία αγωνιστική συνέδρα μας. Δηλαδή, αν το πηγαίναμε σε ρή νίκες, εκτός από το παιχνίδι με την Ιταλία, θα είχαμε μεγάλες πιθανότητες να περάσουν. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά σενάρια, είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Τώρα γεια σας. Ναι. Και θα παλέψουμε με τον Λιχτενστάιν για την πέμπτη θέση. Αληθεύει ότι αυτός ο Φανσίπ είπε ότι είδα καλά στοιχεία. Ναι, το είπε. Εντάξει, τι να πει ο άνθρωπος, πρώτο μάτς τον βάλανε εκεί πέρα. Τον βάλανε εκεί πέρα. Τι να κάνει. Τον βάλανε. Τι να κάνει ο Φανσίπ. Εντάξει, το Twitter έχει στήσει ένα απίστευτο πάρτι. Με το hashtag Ελλάδα. Με την εθνική. Εντάξει, έχω διαβάσει τρομερά πράγματα από χθες βράδυ. Στα social media γενικότερα. Εντάξει. Το κορυφαίο είναι ότι εντάξει, στη Φιλανδία είχαμε χάσει και στο debut του Ροχάγκελ. Άρα σε 3 χρόνια από τώρα θα πάρουμε το Euro πάλι. Μόνο που σε 3 χρόνια από τώρα.
Δεν έχει Euro. Το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ, ναι, το 22 στο Κατάρ. Θα το πάρουμε. Ναι, στο Euro δεν θα πάμε, σωστά. Πώς θα γίνει. Τι είχε πει ο Γκυρτζίκης. Τι είχε πει. Όταν είχαμε αποκλειστεί από το Euro, χαίρομαι που δεν θα πάμε στο Μουντιάλ. Δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Πάντως είμαστε μετά το τελευταίο διοργάνωση, πήγαμε το Μουντιάλ του 2014. Ναι. Έχει μια πενταετία, εδώ βολοδέρνουμε. Από αποτυχία σε αποτυχία, από το κακό σε χειρότερο. Και πού είστε ακόμα, θα πω εγώ. Ξεκίνησε τότε με τα προκριματικά του γύρω 2016, που ήμασταν το φαβορί του ομίλου για την πρώτη θέση, μετά και τις εμφανίσεις που κάναμε στο παγκόσμιο κύπελο. Yeah. Εκεί άλλαξε όλο το σκηνικό. Χάσαμε τα νησιά Φερόε δύο φορές, χάσαμε τη Βόρεια Ιρλανδία. Τι να πεις, εντάξει. Λοιπόν. Είχαμε κάνει μόνο μία νίκη τελευταία αγωνιστική με την Ουγγαρία, 4-3 στο Καραϊσκάκης. Ναι. Μια νίκη. Και είχαμε αλλάξει τρεις προπονητές. Μέσα σε. Τρεις προπονητές νομίζω είχαμε αλλάξει μέσα στη διαδικασία των τότε προκριματικών. Ήταν ο Μαρκαριάν ο ένας, ο Ρανιέρη ο δεύτερος και είχε μπει και ο Τσάνας ένα διάστημα. Και ποιον είχαμε πάρει μετά, τον Σκίμπε. Ο Σκίμπε. Τέσσερις προπονητές. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εταιρεία όσο είναι αυτά τα δεδομένα στην εθνική. Νομίζω πως πληρώνουμε ακόμα αποζημιώσεις σε προπονητές. Η Ομοσπονδία. Ή από γενικά, δίνει πράγμα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε συνολική εικόνα από χθες. Στον όμιλο, καταρχήν η Ιταλία, αν και ζωρίστηκε με τους Αρμένιους, το έβλεπα το παιχνίδι. Συγγνώμη, με ανατροπή κέρδισε. Τους αναστήσαμε τους Αρμένιους και πήγανε θάρρος. Έπαιζε και με 10 η Αρμένια στο τρίμηχρονο. Παρ' όλα αυτά, οι αντιπιθέσεις ήταν πολύ απειλητικοί. Έβγαλε φάση δηλαδή, ακόμη και με παίκτη λιγότερο στο τρίμηχρονο. Και η Ιταλία, η οποία επανέρχεται σιγά-σιγά μετά το στραπάτσο που είχε πάθει πρόπερση που αποκλείστηκε το παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Νομίζω συνέρχεται και είναι θετικό αυτό. Θα παρουσιαστούν καλοί και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εγώ τους περιμένω πολύ δυνατούς. Θα φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου. Αν και δεν έχουν τη γενιά την καλή. Εννοώ τώρα όπως είχαν την προηγούμενη δεκαετία με Καναβάρο, με Ντελπιέρο, με Πύρλο και τα λοιπά μπουφών. Πάντως έχει και τώρα. Έχει Μπονούτσι, Ζορζίνιο, Βεράτη, Μπερναρντέσκι. Έχει πρόσωπα. Έχει τον Ιμόμπιλε. Δεν έχει την υπερομάδα. Όχι, αλλά. Αλλά έχει καλή. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές και έχει και καλό προπονητή. Νομίζω κλείδωσε και όλα στην παρουσία στο Euro. Καλά, με το 5 στα 5. Εννοείται. Φιλανδία ακολουθεί με 12 και μάλλον έχει αυτή μεγάλο προβάδισμα. Ναι, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Όπως το 2016 πήγε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ένα Euro η Βόρειος Ιρλανδία που τους είχαμε αναστήσει. Τώρα θα πάει η Φιλανδία. Καταλάβες. Οι Βόσνοι έχουν 7. Και οι Βόσνοι δεν πατάνε καλά, αλλά είναι σε καλύτερη μοίρα από εμάς. Χθες στο τέλος καθάρισαν. 1-0 ήταν μέχρι το 80. Κέρδισαν μετά 5-0 βέβαια. Ναι, και αυτοί έχουν προβλήματα αρκετά. Ναι. Οι Βόσνοι. Το παλεύουν. Μια καλή γενιά για τους Βόσνους. Είναι πάντως μέσα στο παιχνίδι του χθες στην νίκη. Ναι, ισχύει. Πρέπει να κάνουν βέβαια μια μήνυ υπέρβαση τα τελευταία 5 μάτς. Θα δούμε. Έχουν καλή γενιά κι αυτοί. Κάνανε κάποιες καλές εμφανίσεις. Είχαν πάει και στο παγκόσμιο κύπελλο του 2014, αλλά νομίζω μέχρι εκεί. Σε Euro δεν έχουν παίξει οι Βόσνοι. Όχι. Στο παγκόσμιο κύπελλο του 2014 είχαν πάει, που επίσης είχαν πάει καλά για πρώτη φορά. Είχαν χάσει από την Αργεντινή με 2-1. Την χρονιά που η Αργεντινή είχε φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι τον τελικό. Και είχαν κερδίσει την Ιγυρία. Το Ιράν ήταν. Το Ιράν. Είχαν κερδίσει το Ιράν. Είχαν κάνει μια νίκη. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμηθούμε χθες τι είχε το μενού. Βοσνία, Λιχτενστάιν 5-0. Γιβραλτάρ, Δανία 0-6. Ιρλανδία, Αλβετία 1-1. Ισραήλ, Σκόπια 1-1. Νησιά Φερόε, Σουηδία 0-4. Νορβηγία, Μάλτα 2-0. Ρουμανία, Ισπανία 1-2. Εδώ έγιναν πραγματάκια. Καταρχήν. Ναι, από την. Δεν τήρησαν ενός λεπτού σιγή οι Ρουμάνοι. Για την. Κόρη του Λουίς Ενρίκε. Το κακό ξεκίνησε από εκεί. Μετά απέβαλε και τον Ράμος ο διαιτητής. Επειδή απλά στον πανηγυρισμό του έκανε έτσι ότι φοράει γυαλιά, ας πούμε. Για έναν ανιψιό του λέει που φοράει γυαλιά. Κίτρινη, το έδωσε. Δεύτερη κίτρινη το απέβαλε. Γι' αυτό το πράγμα. Τι χάζοντα. Απίστευτα πράγματα. Πάντως ο Σέρχιο Ράμος με τον γκολ που πέτυχε μπήκε στη λίστα στο top 10. Ναι. Τώρα για αμυντικό να μπει στο top 10 το σκόρερ μιας χώρας και πόσο μάλλον της εθνικής Ισπανίας. Ναι, με Βίγια, Ραούλ, μεγάλο ονόματα μέσα. Οριέντες. Είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής ο Σέρχιο Ράμος. Νομίζω δεν υπάρχουν πολλοί σαν αυτόν και δεν έχουν υπάρξει κιόλας. Μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις. Ναι. Μπορεί να παίξει από αμυντικός μέχρι σεντερφόρ. Τρομερή ποιότητα. Λοιπόν, δεν το χλευάζουν κάποιοι έτσι. Φιλανδία, Ελλάδα 1-0 και Αρμενία, Ιταλία. 1-3. Και σήμερα έχουμε στις 7 Εσθονία, Λευκορωσία, Κύπρος, Καζακστάν. Στις 10 παρατέταρτο βράδυ τα υπόλοιπα παιχνίδια. Σαν Μαρίνο, Βέλγιο. Εδώ θα γράψει εδώ πέρα. 10 σήμερα. Εδώ πέρα. Ξέρεις, εντάξει, οι Βέλγοι δεν αστειεύονται. Ο Λουκάκου θα ξεσπάσει για τα ρατσιστικά σχόλια που δέχτηκε. Που δεν ήταν ρατσιστικά εν τέλει. Μπορεί στην τελική. Που είπε Ίντερ. Ναι. Όχι Ίντερ. Πρέπει να το συνηθίζει. Μερίδα, ένα σύνδεσμο οπαδών τη Ίντερ το είπε. Πού είπε.
Κάτι αντίστοιχο γίνει και στο Καραϊσκάκης, αν θυμάστε, για τα προκριματικά του Μουντιάλ που έπαιζε Ελλάδα-Βέλγιο. 0-1 το Βέλγιο, 1-1 που σοφαρίζει ο Ζέκα και στην επόμενη φάση φάγαμε γκολ. Που βρίζανε οι δικοί μας τον Λουκάκου και αυτός νόμιζε ότι το κραυγάζουν γι' αυτό, ότι είναι τιμητικά αυτά τα λόγια. Εντάξει, δεν μπορώ να πω το σύνθημα ποιο ήταν, αλλά μπορείτε να καταλάβετε. Υπήρχε σύνθημα. Ναι, ελληνικό. Λοιπόν, τι έχουμε μετά. Γερμανία-Ολλανδία, το ντέρμπι της ημέρας και η Ολλανδία αν χάσουν είναι... Εκτός. Αντίο. Γιατί έχουν τρεις βαθμούς μόλις οι Ολλανδοί. Για να το δούμε αυτό, να τσεκάρουμε λίγο. Οι Ολλανδοί βέβαια είναι στο... Αν ανοίξει τον οθόνη δίπλα θα το δεις. Κοίταξε, τι γίνεται τώρα. Υπάρχει δεύτερη ευκαιρία με αυτό το Nations League. Μπορεί η Πορτογαλία να έχει κατακτήσει αυτή τη διοργάνωση, αλλά... Να, Γερμανία, ναι. Μπορεί η Πορτογαλία να έχει κατακτήσει τη διοργάνωση, αλλά όταν θα τελειώσει το προκριματικά θα υπάρξουν νέα Final Four. Τέσσερα νέα Final Four όπου θα δοθούν τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Από εδώ, από τους ομίλους, έτσι. Κανονικά πηγαίνουν οι πρώτοι των ομίλων του Nations League. Αλλά ναι. Αυτοί οι πρώτοι, επειδή θα έχουν πάρει κάποια την πρόκριση, πηγαίνουν οι λαχούς ομάδες. Ναι, αν η Ολλανδία δεν την πάρει από την πρόκριση, θα παίξει το Final Four ως... Λογικά θα παίξει. Δεν ξέρω τι θέση πήρε στο δικό της. Αφού πήρε, πρώτη, στο... ναι, θα παίξει κανονικά. Ναι. Οπότε αν αποκλειστεί έχει δεύτερη ευκαιρία η Ολλανδία. Ναι. Όπως και η Φιλανδία που είχε βγει πρώτο στο δικό μας τον όμιλο στο Nations League. Αν πάρει την πρόκριση πραγματικά θα παίξει δεύτερη. Ποια ήταν δεύτερη? Από το δικό μας όμιλο. Η Εστονία. Όχι. Δεν το θυμάμαι. Πάντως η Ουγγαρία, ρε, Ουγγαρία ήταν. Ναι. Τρίτη βγήκαμε εμείς. Ναι. Είχε γίνει το έγκλημα εκείνο που χάσαμε την Εστονία. Στο ΟΑΚΑ. Καταφέραμε. Αν δεν χάναμε από την Εστονία και κερδίζαμε τους Εστονούς που ήταν το φυσιολογικό, θα βγαίναμε δεύτερη και σε περίπτωση που οι Φιλανδοί όπως θα γίνει θα περάσουν στο Ευρωπαϊκό, θα πέραμε τη θέση της Φιλανδίας του Nations League στα τελικά και θα είχαμε μια δεύτερη ευκαιρία. Ούτε αυτό καταφέραμε. Θα πάνε οι Ούγγροι. Φαντάσου. Ένα απλό πράγμα είχαμε, να κερδίσουμε τους Εστονούς. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Λοιπόν, Άγγελε, εσύ. Ναι, όντως η Ολλανδία είναι τρίτη με τρεις βαθμούς. Ναι, και σήμερα είναι η Γερμανία. Κοίταξε το μάτς. Η Βόρειος Ολλανδία έχει 4 στα 4. Η Ολλανδία έχει και ένα μάτς λιγότερο, βέβαια. Γιατί είναι όμιλος με 5 ομάδες αυτός και έχει κάνει το ρεπόρ. 2 παιχνίδια λιγότερα έχει. Από την Βόρειος Ολλανδία που στην ουσία κυνηγάει. Ωραία. Ναι, και τους Γερμανούς μπορεί να πούμε ότι κυνηγάει. Αν κερδίσει σήμερα του Γερμανού. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν έχει παίξει με τη Βόρειος Ολλανδία ακόμα η Ολλανδία. Οπότε με 2 παιχνίδια με και 2 νίκες τους έφτασε σχεδόν. Εντάξει, Βόρειος Ολλανδία νομίζω έχει παίξει για πάνε. Έχει παίξει με Λευκορωσία και Εστονία. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει παίξει με Εστονία, με Λευκορωσία, πάλι με Εστονία και πάλι με. Καταλαβες, έχει παίξει τα εύκολα. Ναι, γι' αυτό ναι, έχει κάνει 4-4. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Ολλανδία θα περάσει. Γερμανοί και Ολλανδοί λες θα περάσει. Ναι, εννοείται, εντάξει. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι πέρασαν τα δύσκολα χρόνια, τα πέτρινα. Απουσίαζαν πλέον, από παγκόσμιο κύπελο, από Euro 2016 ακριβώς. Από το Euro και το παγκόσμιο κύπελο. Είχε κάνει τον κύκλο της η ομάδα, μεγάλες επιτυχίες και στο παγκόσμιο του 10 έφτασε μέχρι τον τελικό και στο παγκόσμιο της Βραζιλίας έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Είχε καλές πορείες γενικά, αλλά έκανε τον κύκλο της αυτή η ομάδα με Σνάιντερ, με Βαν Πέρσι, με Ρόμπεν. Ναι, ναι. Τελείωσαν όλοι αυτοί. Τελείωσαν όλοι αυτοί, ο Βαν Μπρόχος αυτοί αν τους θυμάσαι, Βαν Ντεσάρ κτλ. Όχι, ο Στεκέλεμπουργκ ήταν τότε, εκείνη τη προηγούμενη γενιά. Ουσιαστικά όμω πέρα τώρα, από ένα τελικό μουντιάλ δεν κατάφερε κάτι άλλο. Μα δεν κατάφερε κάτι, ναι, να πάρει κάποιο κύπελο, ναι. Αλλά έφτασε πολύ ψηλά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να φτάσει τελικό παγκόσμιο κύπελο. Εννοείται. Και 4 χρόνια μετά να φτάσει και στον ημιτελικό ξανά. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει καλή φρουνιά. Και ο Βαν Ντάικ. Έχει πρόσωπα πολλά. Ποιον έχει μπροστά. Ο Πρόμες είναι. Ο Πρόμες είναι Ολλανδός, είναι ο Πρόμες, έτσι. Από τον Άγιαξ αρκετά παιδιά. Ο Ντε Λίχτ, τον Ντε Γιόνγκ. Έτσι, ναι, υπάρχουν, όντως. Λοιπόν, αυτό είναι το μάτς βραδιάς για σήμερα. Ουαλία-Αζερμπαϊτζάν, επίσης 10 παρατέταρτο. Σκωτία-Ρωσία, Σλοβακία-Κροατία και Σλοβενία-Πολωνία είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια στο μενού. Με ενδιαφέρον, νομίζω, το Σλοβακία-Κροατία κυρίως. Αυτό νομίζω περισσότερο στοιχηματικά ενδιαφέρει πολλούς. Ναι, ναι, ναι. Για την Ελλάδα μιλάμε, έτσι, εδώ πέρα. Εμείς τώρα την Κυριακή με το Λιχτενστάιν τι θα δούμε. Και θα παίξουμε στο ΆΚΑ, έτσι. Θα έχει 1000 άτομα. Αν έχει 1000 άτομα θα είναι μεγάλη επιτυχία. Πολλά και νομίζω αυτά τα 1000 άτομα θα είναι προσκλήσεις, θα τους έχουν τραβήξει, ναι, από το χέρι και θα τους πούνε πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Κυριακή βράδυ, τώρα ναι, διάφορο παιχνίδι. Κάναμε και ένα άλλο ωραίο, 4 συνεχόμενες ήττες μετά από 24 χρόνια. Από το 95 είχαμε να κάνουμε 4 ήττες. Πώς το έγραψε αυτό. Αλλά... Πώς το έγραψε αυτό. Ποιο. Το κείμενο. Με τι σχέση έχει. Από την Τουρκία, από το φιλικό που είχαμε χάσει με 2-1, μετράμε και από Ιταλία και από Αρμενία και από Φιλανδία χθες, 4 σερί. Από το 95 είχαμε να κάνουμε, τότε ήταν προκριματικά Euro του 96.
Από Ρωσία είχαμε χάσει, από Λιθουανία σε φιλικό, από Φιλανδία και από Σκωτία. Άρα, ξαναχάσαμε τη Φιλανδία. Η Φιλανδία εξελίσσεται σε κακό δαίμονα. Δεν του έχουμε κερδίσει ποτέ σε κρίσιμο μα. Όχι, ε. Κακό. Κακός δαίμονας, ποιος, η Φιλανδία και η εθνική ομάδα. Απίστευτα πράγματα, εντάξει. Ζουν τον ήρωα τους, ναι. Και οι Φιλανδοί, χθες είχε παλμό το κήπεδο τους. Λοιπόν, πάμε λίγο να αφήσουμε στην εθνική μας, μένουν 6-7 λεπτάκια, να δούμε λίγο τι γίνεται και σε ΠΑΟ και σε Άρη. Στον Άρη έχουμε το θέμα του προπονητή, φαίνεται να δυσκολεύει του Ιέρο. Ναι. Υπάρχει και ο Γκούτι, τα λέγαμε και χθες για το ταξίδι του Χαριστέα στην Ισπανία, στη Μαδρίτη συγκεκριμένα, για να μιλήσει εκεί και με τους δύο. Και να έχει και επαφές. Υπήρξαν συζητήσεις με τον Ιέρο. Υπήρξαν συζητήσεις. Από τα ρεπορτάζ βγαίνει ότι δυσκολεύει η περίπτωσή του, γιατί ζητάει ένα ποσό γύρω στα 500-600 χιλιάδες. Εντάξει, λογικό είναι. Νομίζω λογικό είναι. Ο Άρης δεν μπορεί να καλύψει αυτές τις απαντήσεις. Στοίχημα είναι αυτές οι επιλογές. Μπορεί να κάνουν μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είναι το ίδιο προπονητικά. Εδώ χθες δεν έχουν παρουσιάσει ακόμα κάτι. Νομίζω η Ιέρο ήταν στην Εθνική Ισπανία στο Μουντιάλ πέρσι. Εδώ πέρα να βρούμε την προπονητική καριέρα του Ιέρο και δεν μπορούσαμε να βρούμε σχεδόν τίποτα. Νομίζω μόνο πέρυσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία. Δεν ήταν που μπήκε αναγκαστικά. Ναι. Και τελευταία στιγμή. Έχει κρατήσει, αλλά σε πολύ λίγα παιχνίδια. Ναι. Και δεν έχει παραστάσει. Ω υπηρεσιακό. Δεν έχει. Υπάρχει ακόμα λίγο χρόνο γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή. Ναι, αλλά πρέπει να τρέξει. Πρέπει να τρέξει, εννοείται. Ετοιμάζονται και για τη ΔΕΘ. Θα είναι αύριο ο Άγγελος Χαριστέας εκεί και κάποιοι ποδοσφαιριστές της ομάδας θα βρεθούν εκεί. Θα δώσει το παρόν, θα είναι και ο Θόδωρος Καρυπίδης, παρουσία και των Κινέζων συνεργατών του. Θα υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον στη ΔΕΘ για τον Άρη. Σε μια ΔΕΘ η οποία ξεκινάει την αύριο. Αύριο. Ξεκινάει αύριο. Λοιπόν, και για να κλείσουμε με τον Άρη, στις 6 είναι το φιλικό με τον Ολυμπιακό Βόλου σήμερα. Θα γίνουν δοκιμές στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Και θα ακούσετε φυσικά περισσότερα και στο λαμπάο του Άρη Σονέρ στις 5 και τη μετάδοση του φιλικού παιχνιδιού. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, είχε το φιλικό με την ΚΑΠΑ 19 σήμερα ημέρα, το πρωί έγινε, αν δεν κάνω λάθος. Για ενοχλήσεις του Κρέσπο και του Άκπομ, κάνει λόγο ΠΑΟΚ στην επίσημη ενημέρωσή της. Έχει το ένα παιχνίδι που έληξε με 6-2. 6-2 υπέρ των μεγάλων. Έχει μια ενόχληση ο Κρέσπο σε αυχένα και σε δεξί χέρι. Ενώ απ' την άλλη ο Νιγηριανός επιθετικός, ο Τσούμπα Άκπομ, έχει ενοχλήσει την ειδική περιοχή. Παρ' όλα αυτά συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα και κάνει παράλληλα θεραπείες. Τα αναφέρει και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Συνέχισε ανατομικό φυσικά, Ελκαντουρί, ο Αγκούστο και ο Βαρέλα κάνει γυμναστήριο. Έτσι. Οι μικροί προηγήθηκαν με 2-1. Θα επιστρέψει και ο Βαρέλα, αν θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Λοιπόν, είναι και τα γενέθλια της Τούμπα σήμερα, 60 χρόνια από την ίδρυση του γηπέδου. Τα εγγένεια το 1959. Ωραία. Αυτά με τα του ΠΑΟ κυρίως. Και δεν ξέρω, στο τελευταίο το τρίλετο που μας έχει μείνει, τι θέλετε να σχολιάσουμε. Για εθνική κάτι τελευταίο. Τι άλλο να πεις. Πριν πάμε στο Σαββατοκύριακο που θα είναι πολύ αδιάφορο, είναι αλήθεια. Πάνω που πάμε να βρούμε αριθμό, πώς μου τη δίνει αυτή η περίοδος. Με τις εθνικές δεν σ' αρέσει, ναι, καθόλου. Αυτό ε. Που έρχεται το καλοκαίρι όμως αρέσει. Τα άλλο, ναι, που παίζουν τα τελικά. Αυτό λίγο ενδιαφέρον. Ναι, εννοείται, δεν το συζητώ. Ναι, αλλά ρε φίλε, που θα γίνουν πραγματικά. Δεν γίνει διαφορετικά. Αν πάει τη δράση τώρα το Σαββατοκύριακο είναι άστο. Τι θες δηλαδή, να παίρνουν wild card για να παίζουν. Όχι, αλλά εντάξει, να μην σπάει η δράση έτσι. Το χρειάζονται νομίζω. Νομίζω το χρειάζονται και οι ομάδες, κάποιες ειδικά, όπως και οι ελληνικές που έχουν ξεκινήσει νωρίς προετοιμασία, παίξαν προκριματικά πολλά, είχαν κάποια παιχνίδια συνεχόμενα. Νομίζω βοηθάει αυτή η διακοπή. Εντάξει, ναι, για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ειδικά τώρα που μας αφορούν εδώ στην πόλη, είναι βάσαμο. Γιατί για τον Άρη που άλλαξε προπονητή και για τον ΠΑΟΚ που θα έχει το χρόνο φέρει να δουλέψει με λίγα πράγματα. Και για τον Ολυμπιακό, ίσως που έπαιξε και τα παιχνίδια για το Champions League και αυτά, χρειαζόταν αυτή τη διακοπή. Για όλες τις ομάδες κάνει καλό. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι που έχουν παίχτες σε εθνικές, οπότε δεν ξεκουράζονται τα μεγάλα αστέρια. Ναι, όντως. Οπότε. Ωραία. Χρήστο Κιβάνογλου. Διαβάζω ότι στο αντρικό κοινό η τηλεθέαση χθες το όπαν έφτασε στο 37,4%. Τι λες. Καθόλου άσχημα. Όλοι έβλεπαν εθνική. Οπότε βλέπουν εθνική. Ναι. Ήταν και κρίσιμο το μάτς τώρα για να δούμε τη τηλεθέαση. Ήταν το τελευταίο χαρτί. Την Κυριακή με το Λιχτενστάιν.
Εντάξει. Αύριο νομίζω ότι η τηλεθέαση θα σπάσει κοντέρ τα μηχανάκια τη AGB. Θα είναι το μεσημέρι. Μεσημέρι Σαββάτου κιόλα. Ούτε βράδυ, απόγευμα να είναι ο κόσμο έξω. Έχει φάει, ρε φίλε, κοτόπουλο με πατάτε. Ναι, κοτόπουλο με πατάτε. Έχει σαββατιάτικο φάει, ρε φίλε. Σαββατοκύριακο. Έχει ανοίξει air condition. Έχει βάλει και μια παγωμένη μπύρα και βλέπει Ελλάδα-Αμερική. Ωραίο, ε. Ωραίο. Νομίζω πάντως πως αν δεν είχε χάσει η Ελλάδα από τη Βραζιλία θα είχε πολύ περισσότερο κοινό. Όχι. Έχει απογοητεύσει νομίζω η Ελλάδα σε αυτά τα παιχνίδια της πρώτης φάσης. Νομίζω τώρα θα έχει μεγαλύτερο αυτό. Κοινό γιατί δεν μας παίρνει να χάσουμε. Σίγουρα δεν μας παίρνει να χάσουμε, αλλά ο κόσμος έχει ψιλοαπογοητευτεί από τις εμφανίσεις εθνικής. Δεν έχει απογοητευτεί. Όχι. Εσύ την περίμενες έτσι. Καλά, εσύ σίγουρα την περίμενες έτσι. Γιατί λες να πάμε τελικό κατευθείαν. Προφανώς την περίμενα έτσι την εθνική. Τι εννοείς? Δεν την περίμενες πολύ καλύτερη να παρουσιάζεται? Όχι. Στα παιχνίδια της. Να ζορίζεται. Όχι. Με τη Νέα Ζηλανδία, το περίμενες εσύ αυτό και να χάνει τη Βραζιλία πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο? Ναι, το περίμενα γιατί. Εμείς πιστεύαμε ότι θα κάνει. Σε παρακαλώ, μην τα ανοίξουμε. Εμείς τώρα γιατί θα κάνει πλάκα σε όλους. Με αυτό το προπονητή θα κάνει πλάκα σε όλους. Τώρα γιατί βάζετε τον εξίσου να είστε τον προπονητή? Για μένα ο προπονητής έχει προσωπικότητες. Δεν έπαιξε ακόμη την Αμερική. Γιατί φταίει ο προπονητής όμως? Γιατί φταίει ο προπονητής? Τι είναι, γιατί? Που έκανε ο Καλάδης. Που έκανε ο Καλάδης πάσα στον Αντετοκούμπο εκεί στο τέλος με τη Βραζιλία. Όχι, ξέρω γιατί το ρωτάω. Γιατί το βλέπω και εγώ αυτό στα social media κάνω μια βόλτα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Πόσους φίλους έχεις, ξέρω εγώ? Τι πόσους φίλους έχω? Στο Facebook. Όσοι, εγώ από αυτούς που έχω, τουλάχιστον οι μισοί έχουν γράψει μια ανάρτηση για την ελληνική ομάδα. Στο μπάσκετ. Ναι, με σχόλια για τον Σκουρτόπουλο. Με τον Σκουρτόπουλο και για τις παραγγελίες. Εγώ δεν σου λέω ότι ο Σκουρτόπουλος είναι τέλειος και δεν φταίει. Αλλά πες μου εσύ που καταλαβαίνεις από μπάσκετ, απλά φίλα μου, δεν φταίει. Γιατί φταίει ο Σκουρτόπουλος? Εγώ δεν σου λέω ότι φταίει. Υποστήριξε μου όμως, δώσε μου τα επιχειρήματα. Είδαμε δεν και, κανείς, είδαμε και τους... απλά τα ρίχνουν εκεί γιατί είναι το πιο αδύναμο όνομα στην ομάδα. Είδαμε και τους καλούς προπονητές που είχαμε στην εθνική, τι έγινε. Ο Κατσικάρης που ήταν στην εθνική, τι έκανε. Πες μας, Χρήστο, γιατί τι καταφέραμε τον Κατσικάρη που είναι καλός προπονητής. Ακριβώς, γιατί δεν τον κρατήσαν το φόντο τον Κατσικάρη. Γιατί ρε, εσύ έπαιξε σε 5 διοργανώσεις και αποκλειστήκαμε την οκτάδα σε όλες. Θέλω να μας εξηγήσει ο Χρήστο. Τότε δηλαδή. Κάτσε, περίμενε. Δεν πήραμε ούτε ένα μετάλλιο. Τότε δηλαδή έφταιγε ο Κατσικάρης. Τώρα που η Ελλάδα δεν μπορεί να. Και ο Κατσικάρης, δεν φταίει πάντα ο προπονητής. Έφταιγε όμως και ο Κατσικάρης. Όταν έχεις παίξει 5 διοργανώσεις και δεν έχεις μία επιτυχία, ένα μετάλλιο, εσύ σημαίνει ότι κάτι γίνεται, ρε παιδιά. Ενώ ναι, είχαμε καλό ρόστερ. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καλό ρόστερ. Οι παίχτες μας παίζουν στο τόπιο της Ευρωλίγκας. Είναι καλύτεροι παίχτες στην Ευρώπη. Για ποιους λόγους φταίει ο Σκουρτόπουλος? Τι έκανε λάθος? Όχι απλά γράφουμε όλοι και λέμε α, φταίει ο Σκουρτόπουλος, α, δεν μπορούμε με αυτό προπονητή. Γιατί, για ποιο λόγο, πες μου. Αρχικά δεν έχει την προσωπικότητα να διαχειριστεί παίκτες. Είσαι μέσα στα ποδητήρια και το ξέρεις αυτό? Όχι. Βλέπεις αυτό... πώς διαχειρίζεται, αν έχει την προσωπικότητα μέσα από την να του διαχειριστεί. Πες μου δύο ομάδες που ήταν προπονητής ο Σκουρτόπουλος. Δεν έχει να κάνει. Εσύ, δεν έχει δύο να κάνει. Γιατί ο Ρεχάγκελ που πήρε γύρω από την Ελλάδα, πού ήταν πριν? Ο Ρεχάγκελ, ρε φίλε, δεν είναι. Αυτό είναι εμπειρία που λες, δεν είναι προσωπικότητα. Ο Ρεχάγκελ, φίλε, ο Ρεχάγκελ όμως ήταν Γερμανός. Εκεί, τι είπαμε αυτό. Φιλέ, ο και ο Σκύμπε Γερμανός ήταν. Άλλη πειθαρχία. Ο Σκύμπε Γερμανός ήταν. Ο Γερμανός έχει άλλη πειθαρχία. Ο Σκύμπε είναι Ολλανδός. Τώρα μπέρδεψε τα αθλήματα. Είναι διαφορετικά. Αυτός πήγε στο Ρεχάγκελ. Εγώ σου λέω πρώτον ότι ο Σκουρτόπουλος, για να το κλείνουμε, ο Σκουρτόπουλος δεν έχει την απαραίτητη προσωπικότητα να διαχειριστεί τα αποδυτήρια πρώτον. Και δεύτερον, δεν έχει την απαραίτητη εμπειρία ώστε να πάει την Ελλάδα εκεί που τη αξίζει. Δηλαδή πιστεύει ότι άμα ήταν ο Ιτούδης. Είναι ο καλύτερος ελεύθερος. Άμα ήταν ο Ιτούδης αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι θα γινόταν? Σβηστά. Τι σβηστά. Το μπάσκετ σβηστά. Έτσι κλείνουμε. Εντάξει. Κλείσε με να δεν σου βλέπω. Για αύριο, γιατί σου είπα, πες. Οπότε το πρόβλημα είναι ο προπονητής. Ο προπονητής είναι το πρόβλημα. Και γιατί ο Καλάδης δεν μπορεί να βάλει τετρίποντο? Γιατί ο Καλάδης είναι σουτέρ. Ή ο Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να κάνει lay-up. Ο Καλάδης από πότε είναι σουτέρ? Πάυση πυρός. Κλείσε με να δεν τους αυτό βλέπω για τους Αμερικάνους αύριο και Δευτέρα θα μας πεις εδώ τι θα έχει πάει. Θα έχουμε δει και το μάτσο το πρωινό με την Τσεχία. Όχι, θα, το Σάββατο θα σου έρθω. Θα κάνουμε post-game με Ελλάδα υπό αύριο. Έτσι. Ωραία, ωραία. Θα λοιπόν, τα πεις όλα. Θα βγάλουμε και Γιώργο Μπαϊράμι στην αέρα να σχολιάσει το μεσημεριανό μάτσο. Θα κοιμάται. Τι ώρα, ρε. 10:00 το βράδυ, εδώ post-game. Τι θα κοιμάμε, ρε, 10 η ώρα. Θα έχεις το Λίβερο post-game και θα κοιμάσαι. Κανένας δεν κοιμάται. Θα μας πει τι θα έχουμε δει στο Ελλάδα. Αύριο λοιπόν να ανανεώνουμε το τελευταίο. Αύριο 3 η ώρα, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες. 3:30. 3:30. Ναι. Δεν τους βλέπω. Καλό μεσημέρι. Πω, θα χάσω.